Τρώει το φαγητό του Ολάκη, ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σήμερα ξύπνησα πολύ πεινασμένος και τρώω το φαγητό μου. Ναι. Είμαι ένα αγόρι πεινασμένο και είναι Σάββατο και ξυπνήσαμε πιο νωρίς με τη μαμά γιατί έχουμε σεμινάριο σήμερα, είναι το σεμινάριο για τη χαρά σήμερα, ναι. Και εγώ θα είμαι ένα φρόνιμο αγόρι. Ναι, γιατί χθες το βράδυ ήρθε ο Λάζαρος, ήμουνα ταχτούλης, ναι. Ήμουνα ταχτούλης γιατί νόμιζα ότι ο Λάζαρος θα μου πάρει τη μαμά μου. Σου παίρνει τη μαμά σου ο Λάζαρος, βρε. Ο Λάζαρος είναι φίλος σου. Ήθελε να είναι μπαμπάς σου, αλλά είναι μακριά. Ο Λάζαρος είναι αδερφός σου. Είναι μεγάλος σου αδερφός που σε αγαπάει. Δεν θέλουμε άλλο φαγητό. Λακί, δεν θέλουμε άλλο φαγητό. Όχι, αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε, αυτό ήτανε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Μουσούδα. Έλα να δούμε. Α, έλα να δείξεις στον κόσμο τι πήραμε χθες. Χθες πήγε η μαμά στο pet shop και μας πήρε αυτό. Ω, γράφει το όνομά μας. Και γράφει και το τηλέφωνο της μαμάς από πίσω. Σε περίπτωση που χαθούμε, αλλά δεν θα χαθούμε. Δεν θα πηγαίνουμε κάπου μόνοι μας χωρίς τη μαμά. Θα πηγαίνουμε κάπου μόνοι μας χωρίς τη μαμά. Θα πηγαίνουμε με τη μαμά. Ή με τα άλλα τα παιδιά. Και θα φοράμε και λουράκι όταν μεγαλώσουμε και η μαμά μας πήρε και σαμαράκι χθες, το οποίο φυσικά είναι τεράστιο. Όχι. Έλα το φαγητό σου να δούμε, Λακούλη. Μα έχει αφήσει φαγητό αυτός. Τι ωραίο φαγητό. Λέω να το φάω. Τι λες εσύ. Είναι ωραίο αυτό το φαγητό. Ωραίο. Ωραίο φαγητό εκεί πέρα. Νόστιμο μου φαίνεται. Έχει ένα σκυλάκι που έχει πολλά παιχνίδια. Αλλά από όλα τα παιχνίδια του αρέσει περισσότερο ένα κόκαλο που του φέρει η μαμά χθες. Που έχει μέσα ασβέστιο, τη είπα. Ναι. Ναι. Και τώρα επειδή βγάζει δοντάκια και τον ενοχλούν και θέλει να μασάει, να ανακουφίζεται, μασάει αυτό το κόκαλο. Ναι. Τα μικρότερα κόκαλα με γεύση κοτόπουλο δεν μας κάνουν εμάς. Παίξαμε μαζί τους 2 μέρες, 1 μέρα. Τώρα αυτό το θέλουμε, τώρα να δούμε. Ναι. Παρόλο που είναι Σάββατο ξυπνήσαμε πρωί. Αλλά δεν φταίει ο Λάκη που ξυπνήσαμε πρωί, η μαμά ξυπνήσε πρωί γιατί είχε πολλές δουλειές σήμερα. Ναι. Ξυπνήσαμε πρωί. Πάγαμε όσο φαγητό θέλαμε να φάμε. Το υπόλοιπο θα το φάμε αργότερα. Και τώρα καθίσαμε εδώ με τα παιχνίδια μας για να είμαστε παιχνιδιάρικοι. Όπως συνήθως είμαστε δηλαδή. Ναι. Ο άνθρωπος είναι παιχνιδιάρικος. Ναι. Και σε έβρεξε σήμερα το πρωί, έβρεξε, Λάκη μου. Φαντάζομαι ότι έχεις ξαναδεί βροχή εσύ στο καταφύγιο που ήσουν. 1η Φεβρουαρίου που γεννήθηκες, είχε βροχές μέχρι σήμερα. Στον καιρό που ήρθες σε εμάς εδώ πρώτη φορά βρέχει. Τουλάχιστον του αρέσει το νερό από ό,τι κατάλαβα έτσι από απ' έξω απ' έξω. Δεν το φοβάται το νερό. Δεν κάναμε ακόμη μπάνιο εδώ. Μας λένε διάφορες απόψεις για τα μπάνια κάθε μήνα, λέει κάποιος κάθε 3 εβδομάδες. Ο κτηνίατρος που πήραμε προχθές τηλέφωνο είπε κάθε 2 εβδομάδες. Μια φίλη μου λέει κάθε μήνα. Καλού κακού, εμείς κάθε μέρα πλενόμαστε, σκουπιζόμαστε με κάτι ωραία μορομάντιλα σκυλίσια, ναι, και μυρίζουμε πολύ ωραία. Και καλού κακού καθαρίζει η μαμά συνέχεια το σπίτι για να μην μυρίζει τίποτα άσχημο, ναι.
Έχει ωραία γεύση το κόκαλο, βρε. Απόψε δεν θα κάνουμε live like ίσως. Ξέρω, θα κάνουμε live. Ξέρω ότι θα κάνουμε live γιατί έχουμε το σεμινάριο. Και έχουμε και ένα άταχτο σκυλί που κάποιες ώρες το βράδυ τον πιάνει η δαγκωματίαση και θέλει να δαγκώνει. Αλλά δεν πρέπει να δαγκώνει ούτε φιλικά. Το χέρι της μαμάς, το χέρι του Λάζαρου, να δαγκώνει τα κόκαλα του, να δαγκώνει τα σκοινιά του, να δαγκώνει τα παιχνίδια του, όχι τους ανθρώπους όμως. Το μάθουμε όμως αυτό το πράγμα, θα το μάθουμε. Και μου είπε η Αναστασία, θα μου στείλει το τηλέφωνο ως εκπαιδευτή, να έρθει εδώ εκπαιδευτή στο σπίτι, να μας μάθει και, να μου μάθει και εμένα μερικά πράγματα, για το πώς να σε... Πώς να σου βάζω όρια για να είσαι ένα ευτυχισμένο σκυλί. Αυτός ο εκπαιδευτής έρχεται σπίτι σου, έτσι μου είπε η Αναστασία. Τη γνωρίζεις και την Αναστασία και τα κορίτσια της, έχει δύο σκυλίτσες. Δύο κοκόνια έχει η Αναστασία κόρη, ρε. Πάντως, έχω να δηλώσω ότι σου έχει αρέσει πολύ αυτό το κόκαλο, το οποίο το αγοράσαμε από το Pet Shop, δεν ξέρω τι, είπαν έχει μέσα ασβέστιο. Προφανώς δεν είναι κανονικό κόκαλο, πρέπει να είναι κόκαλο που το φτιάξανε. Και επίσης δεν χάνει τη γεύση του εύκολα αυτό το κόκαλο, γιατί είχαμε κάτι άλλα κόκαλα που μας έφερε η Κυριακή, τα οποία ήταν πολύ ενδιαφέροντα για το Λάκη για μια-δυο ώρες, μετά τα ξεχνούσα. Αυτό έχει από το χθες που το παλεύει. Δεν είναι πόσο καιρό θα κάτσει, σε πάρει να το γλύψεις όλο. Δοκίμασε τα δοντάκια σου πάνω, ακόνησε τα καλά. Λιανέτα. Ναι. Ναι. Καλή φάση, έτσι. Πού πας με αυτό το κόκαλο, μάλλον πού σε πάει αυτό το κόκαλο θα ήθελα να ξέρω. Μα έχεις και καινούριο παιχνίδι από ό,τι βλέπω, έχεις και ένα σκηνή, πολύχρωμο. Σου φέρε και η Έλενα, η φίλη της Κυριακής, την αμυλοπάρδα, λέει, ναι, ναι. Έχεις και ένα κόκαλο που είναι λουτρινό, αλλά φυσικά προτιμάς αυτό. Ναι, 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 ναι. Πόσο χαρούμενος πρέπει να είσαι τώρα, βρελάκι, εσύ, που μπορείς και εστιάζεις το εδώ και τώρα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είμαι στο πάτωμα, έχω φάει το φαγητό μου, έχω πιει το νερό μου, έχω πάει τουαλέτα στην πάνα, δεν τα κατάφερα ακριβώς πάνω στην πάνα, δεξιά και αριστερά από την πάνα, σφουγγάρισε η μαμά το μέρος. Έβαλε καινούριο πανί και εγώ κάθομαι ήρεμος, χαρούμενος και ευτυχισμένος με το κόκαλο, εστιασμένος στο εδώ και τώρα της μάσησης του κοκάλου. Ναι. Ναι. Είσαι ευτυχισμένος με το κόκαλο. Τι σπουδαίο πράγμα να είμαστε ευτυχισμένοι με λίγα πράγματα. Λίγα.
Κάτι τόσο μικρό σε κάνει χαρούμενο. Έχεις κάτι να σε απασχολεί? Φύγει εδώ στη γωνιά του σαλονιού που ονομάζουμε γραφείο. Θα καθίσει η μαμά να αποστάρει τα βίντεο τα χθεσινά που δεν είχε δυνάμεις να αποστάρει. Και αυτό εδώ είναι το παλιό μας κρεβατάκι. Ναι, στο οποίο Λάκη, όταν η μαμά δουλεύει, κάθεται ένας φρόνιμος άνθρωπος εκεί πέρα. Του αρέσει αυτή η μικρή φωλίτσα. Τώρα έχει βάλει ένα κομμάτι χαρτί στο στόμα του, που δεν είναι καλή ιδέα να το φας, Λάκη μου. Τα χαρτιά δεν είναι βρόσιμα. Πού το βρήκες εκείνο το χαρτί? Και κάθεται εδώ πέρα ο Λακούλης. Και είναι φρονιμούλης. Του αρέσει να ξέρει ότι είμαι εδώ. Ότι κάθομαι εδώ και δουλεύω. Εμέσως πλήσει σαφώς μου λες να δουλεύω στον υπολογιστή, ε. Νι. Αγάπη μου, ούτε η φωλιά σου είναι για μάσιμα. Μπες μέσα. Για να δούμε χωρίς ολοκλήρως. Μεγάλωσες. Μεγάλωσες. Έγινες μακρύς. Τι ωραία που είσαι εκεί. Σε αγκαλίτσα μέσα είσαι, βρε. Σε αγκαλίτσα μέσα είσαι. Όχι, δεν δαγκώνουμε. Φυλάμε το χέρι. Φυλάκι. Όχι δάγκωμα. Φυλάκι. Καθόμαστε φρόνιμοι. Δεν νομίζω να τα καταφέρουμε σήμερα. Προμηνύεται ένα πολύ χαριτωμένο Σάββατο. Ναι. Παιχνιδιάρη, κοαγόρι. Μα πού είναι ο Λάκη? Το χάσαμε. Πού πήγε ο Λάκη? Πού είναι ο Λάκη? Πού θα πας μωρό μου, πού θα πας αγόρι μου, πού θα πας? Μα τι ωραία που ψήλωσες, πήγαινε βρες το κόκαλο σου, είχε ένα κόκαλο εδώ πέρα, εγώ έχω δει εδώ πέρα ένα κόκαλο, κοιτάξτε αυτό το κόκαλο, πού είναι το κόκαλο που έχει αυτός ο άνθρωπος? Τι ωραίο κόκαλο που είναι αυτό. Μ' αρέσει αυτό το κόκαλο. Α, το βρήκες. Ωραίο κόκαλο. Εσύ εκείνο το κόκαλο τώρα. Φάει και λίγο φαγιέ μου. Κες και λίγο νερό. Άστα. Πάμε, είμαστε έτοιμοι για τη δουλειά, εργασία και χαρά στο γραφείο τώρα. Πάμε στο γραφείο μας. Έλα. Έλα να δούμε. Κάπου βλέπω μια φωλιά. Μα είναι άδεια αυτή η φωλιά. Δεν δαγκώνουμε ανθρώπους. Δεν δαγκώνουμε τα ρούχα των ανθρώπων. Τα παπούτσια τους, τις παντόφλες τους, τα χέρια τους, τα πόδια τους, τίποτα. Δεν δαγκώνουμε ανθρώπους. Δαγκώνουμε μόνο τα κόκαλα μας και τα παιχνίδια μας. Εντάξει. Εντάξει, φρόνιμος είσαι, σου είπα δεν δαγκώνουμε ανθρώπους και εσύ δαγκώνεις τον εαυτό σου, άρα σκύλους. Άρα είσαι καλό παιδί. Άρα είσαι ένα πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί. Έχεις πάρει αυτό το ύφος του αθώου πάλι.